Να είστε καλά, να είστε καλά. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε στα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφού μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται προτάσεις ενδιαφερόμενων αναφορικά με την δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Λαμπάκης, μιλώντας για τις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα, τόνισε πως ο ΧΙΤΗ θα δώσει λύσεις, υπογραμμίζοντας όμως ως απαραίτητο γεγονός και την κατασκευή της μονάδος επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Την 3η 3 Νοεμβρίου αναμένονται οι προσφορές των ενδιαφερόμενων προκειμένου να προκύψει ανάδοχος για το έργο της δημιουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Η διαδικασία προχωρά κανονικά, ενώ δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τις δηλώσεις ενδιαφέροντος, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης. Βρισκόμαστε στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας, μια και την 3η δεχόμαστε τις προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους, που δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι. Όμως η Διαγωνιστική Επιτροπή θα είναι εδώ και θα δέχεται πια τις προσφορές. Ζητήθηκαν διάφορες παρατάσεις, ετέθησαν διάφορα ερωτήματα. Η τεχνική υπηρεσία με φιδό, με κόπο και με παρησία έδωσε απαντήσεις σε μια μελέτη η οποία βέβαια τα είχε μέσα όλα. Το αίτημα περί παρατάσεως για μια εβδομάδα ακόμα θα το απορρίψουμε, γιατί δεν έχει νομικό αίρισμα και δεν έχει και ουσία για να το κάνουμε δεκτό. Επομένως, την 3η έχουμε τις προσφορές και θα μάθουμε και τα περιεκτώσουν και όλα αυτά, αλλά και τον ανάδοχο. Ως απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΧΙΤΗ, ο κ. Λαμπάκης υπογράμμισε τη δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Ένα θέμα που έχει γύρει αντιδράσεις, ιδίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, με τον Δήμαρχο ωστόσο να τονίζει πως μόνο μαζί μπορούν να λειτουργήσουν σωστά οι δύο μονάδες, ώστε να εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία της επεξεργασίας των απορριμμάτων και των παραγόγων τους. Έχει ακριβώς τον προορισμό του να δεχθεί τα υπολείμματα μετά από την επεξεργασία των ανακυκλώσεων, των κομποστοποιήσεων κτλ. Δηλαδή, πρέπει να λειτουργήσει μαζί με την ΜΕΑ, μαζί με τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Διότι είναι ένα συνυφασμένο και συμπληρώνει το ένα έργο το άλλο. Γιατί εκεί δεν θα πηγαίνουν τα απορρίμματα όπως έρχονται από τα απορριμματοφόρα. Αλλά αφού πρώτα περνάνε μέσα από τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία προβλέπεται και είπαμε ότι τελειώνει και η δεύτερη φάση ανταγωνιστικού διαλόγου, θα πηγαίνουν για την ανακύκλωση, θα πηγαίνουν για την κομποστοποίηση και αυτό το υπόλοιπο το οποίο θα απομένει και θα είναι κάτω από το 40% του απορρίμματος που ήρθε από το γκάδο, αυτό θα θάβεται μέσα στον ΧΙΤΗ, στον χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Μιλώντας για την εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων αντιπροτείνει μικρότερες μονάδες αναπεριφερειακή ενότητα εναντί μιας μεγάλης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, που θα καλείται να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο, ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως ο ΧΙΤΗ σε συνδυασμό με τη ΜΕΑ είναι ένα κοστολογημένο έργο που θα γίνει με γνώμονα το συμφέρον των ίδιων των δημοτών. Είναι μια σοβαρή διαφορά, την οποία κάποιοι που ισχυρίζονται ότι θέλουν να σχεδιάσουν ξανά από την αρχή τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και να τις κάνουν πιο μικρές και σε κάθε Δήμο και πιο ευέλικτες για να μην έρθουν οι μεγαλοεργολάβοι και μάλιστα έξω από το ΣΔΙΤ, να μην υπάρξει αντισύμπραξη ιδιωτικού και κρατικού κεφαλαίου, είναι νυχτωμένοι βαθιά. Και όταν βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως προχθές είδα έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε να ξεχάσει ο Δήμαρχος το έργο αυτό, δηλαδή να ξεχάσει ο Δήμαρχος, λες και θα μπει επιχείρηση στο χρηματολόγιο υπέρ του Δημάρχου. Αυτό θα γίνει για τους δημότες, έχει συγκεκριμένο κοστολόγιο ελάχιστο το οποίο θα επιβαρυνθεί ο κάθε δημότης και βέβαια να ξέρουν ότι εάν αυτό τελικώς το ακυρώσουν, δεν θα υπάρξουν οι 200 θέσεις εργασίας στα πρώτα 2 χρόνια της κατασκευής της μονάδας αυτής και για 25 ολόκληρα χρόνια 100 θέσεις εργασίας κάθε μέρα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Ευάγγελο Λαμπάκη, είχε ο Δήμαρχος του Κάτω Νευροκοπείου, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος εξέθεσε μια σειρά προβλημάτων στον κύριο Λαμπάκη, με πρώτο την απογύμνωση της περιοχής από υπηρεσίες. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γιαννόπουλος, είναι μαζί μας τηλεφωνικά.